Γιατί τέλος πάντων δίνουν ένα στυλ, έτσι δεν λένε όλα αυτά τα τσόκερ που είναι στη μόδα που λένε αυτό, το στυλ γι' αυτό. Αλλά έρχονται πάντα, πάντα σε αντίθεση με τα λόγια του Χολίπτη. Κατάλαβες, αυτά εδώ τα κλαφτά κάνουν κλάτσα, κλάτσα. Πώς το κάνει το κλαμπατσίμπανο, ας πούμε. Κατάλαβες, αυτά εδώ πέρα ενοχλούν τον Χολίπτη. Αρέσουν σε σένα και σε μένα. Γιατί προστίθουν ένα στυλ, ας πούμε, βρε αδερφέ. Αλλά καλό στο γλυκούλι μου τώρα, αγαπημένο τον Κρίστιαν. Αλλά ο σκηνοθέτης, όχι ο σκηνοθέτης, ο ηχολήπτης παθαίνει κάτι, παθαίνει ένα μοκ. Δεν ξεκινάει ωραία η μέρα, το καταλαβαίνεις. Γιατί ακούει ένα χρυσή χρυσή στα αυτιά του και σου λέει, Ευαγγελία μου, βγαίνει και στον ήχο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά, καλώς ήρθατε στο ακόμη cooler εδώ, Δευτέρα, ξεκινάμε. Μπήκαμε Σεπτέμβρη και ήδη αν θέλεις, ο καιρός είχε κάτι συνεφούλες, δεν είχε το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, έκανε πάρα πολύ ζέστη, έτσι. Να ξέρετε, καλοκαίρι έχουμε ακόμα, είναι δεδομένο. Επίσης, κάποιοι ξεκινάνε τώρα να πάνε διακοπές. Τώρα έχουν την άδειά τους και πόσο τους ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι ο ωραιότερος μήνας για να πας διακοπές είναι οι αρχές Ιούνιου. Αλλά σου πω κάτι, εκεί δεν το ευχαριστιέσαι, δεν το καταλαβαίνεις το καλοκαίρι. Ενώ, άμα έχεις φάει όλο το καλοκαίρι, έχεις πάει εδώ στις παραλίουλες της Αττικής ή τις παραλίουλες στην περιοχή σου όπου και να μένεις. Και έρθει ο Σεπτέμβρης και πάρεις τότε την άδεια, εγώ θεωρώ ότι είναι πιο ωραία. Τότε είναι γεμάτη ωραία και λες, ρε παιδί μου, α, τώρα θα πάω διακοπές. Και θεωρώ εντάξει ότι είναι πιο ωραία το Σεπτέμβρη όπου και να πας. Δεν έχει πολύ κόσμο, είναι πολύ πιο καθαρές οι παραλίες, είναι ζεστή θάλασσα, εννοείται. Το Σεπτέμβρη είναι η πιο ζεστή θάλασσα ούτως ή άλλως, δεν είναι. Έτσι δεν θα θέλεις να πάμε τώρα διακοπές. Να φύγουμε ένα μήνα. Εγώ πολύ. Τρεις μήνες. Τρεις θες εσύ. Ωραία. Εγώ βολεύομαι και ένα. Γενικότερα, δεν θα πω καλές σεζόν και αυτά. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα γιατί οι περισσότεροι επιστρέψαν στη δουλειά τους. Εμείς επιστρέψαμε λίγο νωρίτερα, αλλά ο περισσότερος κόσμος ξεκινάει σήμερα. Όπως και σήμερα ξεκίνησαν και πάρα πολλά ραδιόφωνα. Να πούμε τα φιλιά μας, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα συναδελφάκια εκεί. Και στα άλλα ραδιόφωνο, εντάξει, εμείς αγαπάμε Μαντρέντιο 100,2 το ραδιοφωνό μας. Αλλά σήμερα ξεκίνησαν και άλλοι συνάδελφοι, τους ακούσαμε. Καλή σεζόν να έχετε, όλοι να έχουμε καλή σεζόν. Και γενικότερα υπομονή, γιατί ο χώρος ο δικός μας θα περάσει λίγο δύσκολα. Τα ξέρετε, τα είδατε, τα διαβάσατε, της άδειας γίνεται. Εντάξει, κοίταξε να δεις, κάθε χώρος έχει τα δικά του. Γι' αυτό, εκεί που μου στέλνετε εμένα τα μηνυματάκια και μου λέτε, Ευαγγελία, θέλω να κάνω αυτό. Ευαγγελία, θέλω να έρθω στο ΜΑΤ. Ευαγγελία, θέλω να γίνω ηθοποιός. Θέλω να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά τώρα που γυρίζει, τι δηλώνετε στο μηχανογραφικό σας. Να σκέφτεστε την προοπτική. Να σκέφτεστε, ρε παιδί μου, ότι ωραίος ο χώρος, τις λάμψεις, τα φώτα, τα αυτά, τα φωτογραφίες, τα Instagram, οι κάμερες, αυτό το μακιγιάζ, οι φωτογραφίσεις. Αλλά κάθε χώρος έχει τα δικά του τα δύσκολα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που πάρα πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στις κατοικίες τους, στην επαρχία, στα νησιά τους, να ξέρετε. Μην το υποτιμάς αυτό, καλό μου πουλεράκι, έχω να σου πω. Θέλω να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα. Θέλω να σκέφτεσαι πώς θα έχεις μια ωραία υγιή ζωή. Άστο το υπόλοιπο. Σκέψου λίγο πιο. Δώσε λίγο δυνατά. Αυτό είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι. On another love. Θα ανέβουμε, ρε Άλεξ, και εσύ. Δώσε λίγο δυνατά, ρε Άλεξ. Έλα, έχει εξαιρετικό τραγούδι. Τι θες να σου βάλουμε να παίξουμε? Τι θες? Ό,τι... Τι θες? Βάλ' το ένα από αυτό. Ζήτησε. Βάλ' το, κύριε. Δώσε λίγο δυνατά, δεν ακούω καθόλου μουσική. Δώσε λίγο. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή έχει πολύ σοβαρό θέμα και πολύ βαθύ θέμα, έχω να σου πω. Γιατί έχω κάνει share και εγώ στο προφίλ μου στο Facebook και θέλω να σας καλέσω όλους να κάνετε το ανάλογο share πραγματικά.
Όταν το αδύνατο γίνεται δυνατό. Όλα αυτά που φαντάζουν αδύνατα. Δηλαδή, η πρώτη λέξη που έχουμε στο στόμα μας, μαθές όταν μας αναθέσουν κάτι ή ονειρευόμαστε να κάνουμε κάτι. Θέλουμε να πετύχουμε κάποιο στόχο ή κάτι να κατακτήσουμε. Δηλαδή, αδύνατο, αποκλείεται. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται. Δεν είναι η πρώτη. Είναι η αντίδραση. Η πρώτη δεν είναι που θα πεις. Αυτό δεν γίνεται. Δεν θα πεις αυτό. Κι όμως το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. Εν ώψη λοιπόν των Παραλυμπιακών Αγώνων της ομάδας μας που την αγαπάμε πάρα πολύ, υπάρχει το site gnorisetus.gr. Θέλω να μπείτε όλοι εκεί μέσα, να τους δείτε, να τους γνωρίσετε, να κάνετε σε άστα προφίλ σας όποιους θέλετε, να δείτε τις ιστορίες τους, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ έχω κάνει ήδη τρεις, θα σας τους πω και σε λίγο και θα συζητήσουμε και θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας που μου λέτε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά πριν πάμε σε break θέλω να σας πω ότι μαζί μου, παιδιά, έχω τις τσάντες Πόλο, μην μου τις ξεχνάτε τις τσάντες Πόλο. Ορίστε, κοίτα εδώ, θα πάρω αυτή που έχω δίπλα μου, η οποία έχει πολύ πράγμα. Γιατί έχει και αυτόν τον υπέροχο μηχανισμό με τα ροδάκια, κοίτα εδώ τι ωραία που είναι. Και μπορείς να την πάρεις και να την πας και βόλτα και γυρίζει και έτσι και έτσι και έχει και ωραία στάμπο με το bowling. Και να σου πω και κάτι, το bowling είναι συνδεδεμένο με τα παιδικά χρόνια, σαν πιτσιρίκια. Δεν παίζαμε και εσείς σαν πιτσιρίκια δεν παίζετε πολύ bowling. Δεν περιμένετε να πάρετε την παρέα σας και το χαρτσιλίκι σας, γιατί είναι και ας πούμε ένα φτηνό εισαγωγικά χόμπι. Δεν είναι χρειάζοντας μια περιουσία για να παραπαίξεις bowling με την παρέα σου. Έχει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. Μπορείς επίσης να την πάρεις και στην πλατούλα σου. Είναι εξαιρετική. Είναι φοβερή, κοίτα εδώ. Τι ωραία που είναι. Α, αυτή είναι και έχουμε λύσει πολύ τότε. Και είπα, κάθεται ωραία στην πλάτη. Α, μου αρέσει. Λοιπόν, παίρνω την τσάντα πόλο μου. Πάω σε μικρή ανάσα. Θα επιστρέψω με τσάντες πόλο γιατί έχω και φουλάρια και τετράδια και με το θέμα μας και τα μηνύματά σας. Γιατί όλα μπορούν να γίνουν με θέληση, πίστη και προσπάθεια. Φύγαμε για break. Από το παντελόνι. Και παιδιά, κάτι με γρυγαλάει συνέχεια. Τι γίνεται? Έλα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μηνύματα δικά σας, αλλά πριν ξεκινήσω με μηνύματα δικά σας, θέλω να σας δείξω τα τετράδια πόλο, όπως και τις τσάντες. Εκεί έχω πάρα πολλές, έχει πάρα πολλές για όλα τα γούστα βασικά. Ό,τι σας αρέσει, θα πάω τώρα μέσα να σας τις δείξω, αλλά θέλω να δείτε και τα τετράδια, γιατί υπάρχουν και τετράδια τεράστια με πολλά θέματα, να χωρίσετε σε θέματα, γιατί πάντα τετράδια, ας πούμε, και βάζετε. Το πρώτο θέμα βάζετε, ας πούμε, μαθηματικά. Το δεύτερο θέμα βάζετε αρχαία. Το τρίτο θέμα βάζετε άλγεβρα. Μπορείτε να βάλετε και χημεία και ό,τι θέλετε βασικά μπορείτε να βάλετε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία τετράδια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, μ' αρέσουν τα χρώματα. Είναι ζωντανά, είναι φωτεινά, αυτό το φούξο κάνει ωραία αντίθεση με το πρασινάκι το εδώ, αυτό το λουλούδι είναι εξαιρετικούλι και μ' αρέσει και κάτι, μ' αρέσει που το έχει μισό. Αυτό μ' αρέσει πιο πολύ. Ενώ πίσω είναι ολόκληρο, εδώ μ' αρέσει που το έχει μισό. Εμένα μ' αρέσει το τετράδι αυτό. Λοιπόν, και μ' αρέσει και αυτό εδώ επίσης. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, για τις φίλες μου, για τα κορίτσια μου, για τα κορίτσια μου είναι ό,τι πρέπει. Αυτός ο κλέφτης λέγεται, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, που τον φυσάς και φεύγουν τα φιλαράκια από πάνω του και τα χνουδάκια του. Λοιπόν, κοίτα να δεις, υπάρχει όμως, δεν ξεχνάω και τα αγόρια της κουμπής, γιατί έχει πολύ ποικίλια, έτσι, έχω κι άλλα να σας δείξω, δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά είναι πιο αντρικά, αλλά όμως τα λες και γιούνσι, δεν μπορεί και μια κοπέλα δηλαδή να πάρει τη συγκεκριμένη στάμπα. Με το χορευτή εδώ, με τη φιγούρα, όπως και αυτό το hands off. Φοβερό! Εσύ αυτό θες, Δεν θα σου το δώσω. Θα το δώσω σε κουλεράκια. Και επίσης να σας πω ότι έχει και μαντήλια, γιατί τα μαντήλια ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μόδα. Θα πάρω ένα που είναι ανοιχτό, να μην ανοίξω, μην χαλάσω άλλο, όπως καταλαβαίνεις. Θα πάω εδώ. Λοιπόν, τα μαντήλια, αυτό είναι ροζουλάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πράσινο, έχει κίτρινο, έχει μπλε, έχει κόκκινο, έχει ό,τι θες, έχει ποικιλία φοβερή σε χρώματα. Και τα φοράς με όποιον τρόπο θες. Μπορεί να καλύψει όλο το κεφάλι μου, μπορεί να το φορέσει σαν χίπι, ένα πράγμα. Μπορεί να το πιάσει τα κοκαλάκι πίσω, μπορεί να το βάλει στο χέρι σου. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα με αυτό το μαντίλι. Και. Μισό λεπτό, δώσε δυνατά! Τώρα. Έλα, θα πάω στο πληκτρολόγιο. Στο πληκτρολόγιο εδώ. Είδες.
Να σου πω το πληκτρολόγιο. Σε παραπέμπει όμω θα κάτσει να πληκτρολογήσει λίγο. Ξέρει τυφλό σύστημα εσύ. Ξέρει τυφλό. Είχε κάνει σχολή. Εγώ δεν ήμουν καλή μαθητρία στο τυφλό. Ξέρεις, το τυφλό σύστημα είναι αυτό που κάθεσαι έτσι, κοιτάς την οθόνη και γράφεις που είναι απαραίτητο να ξέρεις, να το γνωρίζει ένας δημοσιογράφος. Αλλά δεν το γνωρίζουν και όλοι. Κάποιοι ήταν καλοί μαθητές στο τυφλό, κάποιοι δεν ήταν καλοί μαθητές στο τυφλό. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Αυτή η τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ επίσης. Και έχει αυτή την τζαχπινιά εδώ πίσω που σας είπα που είναι έτσι, παιδιά μου. Ξέρω, δεν ακούγομαι. Δεν το ξέρω, μην ανησυχεί. Γιατί αυτό τώρα το είχα ανοιχτό. Λοιπόν, όπα. Αυτό, το βλέπετε. Ορίστε. Αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει και το χρώμα. Έχει χακί και πορτοκαλί και μαύρο που συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία. Θα σας δείχνω συνέχεια τσάντες πόλο και σίγουρα θα γίνουν αρκετές από αυτές θα γίνουν δικές σας. Και εγώ θα δείξω το δικό μου το τράδε που είναι κίτρινο, γιατί έχω πολύ αγάπη στο κίτρινο χρώμα γενικότερα. Και ήδη το έχω πάρει και το έχω χωρίσει σε ενότητες για να έχω τα θέματα εδώ πέρα που έχουμε στην εκπομπή, τις αναφορές μας, τα πάρτι που ετοιμάζονται, τα The Booth Event που έχουμε εδώ που λέμε συνέχεια, η Amita Motion που έρχεται, παιδιά. Τώρα, δεν έμεινε πολύ, μας χωρίζουν λίγες μέρες. Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου έρχεται Amita Motion, ημέρα θετικής ενέργειας, η 11η χρονιά για να είμαστε ειλικρινείς. Θα περάσουμε μόνο ωραία, θα γελάσουμε πολύ, θα σας δώσουμε και θα σας μεταφέρουμε όλα τα θετικά vibes που έχουμε και εσείς τα δικά σας, γιατί εσείς θα μεταδώσετε όλη αυτή τη θετική ενέργεια τη δική σας στους καλλιτέχνες, στο Θέμιο Γεωργαντά που θα παρουσιάζει και σε όλους εμάς για να περάσουμε μια ωραία βραδιά, μια ακόμη ωραία βραδιά. 5 ώρα ανοίγουν οι πόρτες στο ΆΚΑ, Τείχος των Εθνών. Να είστε όλοι εκεί. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ετοιμαστείτε τις παρέα σας. Τις παρέες σας, τι θα βάλετε, με ποιους θα έρθετε. Ελάτε από νωρίς. Αν δεν μπορείτε να έρθετε από νωρίς, μπορείτε να έρθετε κατά τη διάρκεια. Ό,τι ώρα και να έρθετε, εμείς θα είμαστε εκεί. Και να σας πω ότι έχουμε φοβερό line-up και τους νούμερο 1 DJs του πλανήτη, Mike. Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Το είπα ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Είναι από το ότι το να τα πεις γρήγορα. Λοιπόν, το line από το φοβερό έχει και έχει να λέμε τώρα εδώ πέρα. Α, για το σκηνατά, τι ως τραγωδιά. Θετικό! Θα πάρουμε μια. Μέλισσες. Έλενα Παπαρίζου, Μύρονα Στρατής, Ελένη Φουρέιρα, Κλέιντι, Ντέμι, Πλέιμεν, Ρεκ και μαζί με όλους αυτούς έχουμε και λέμε, δεν είναι μόνο αυτοί, δεν τελειώσαμε. Βαγγέλης Κακουριώτης, Στέλιος Λεγάκης, Άρης Μακρύς, Αναστάσιος Ράμος, Κωνσταντίνος Φρατζής, Άρβα, Ανιμάντο, Τζίμι, Τζόζεφιν, Ότζι, Μάικ, Ρέιντιοακ, Χάρη Σάβα και ο Positive DJ Pitchy που θα αναλάβει τα decks από νωρίς. Γιατί θέλω να σου πω ότι πέρσι ο DJ Pitchy ήρθε πρώτος και έφυγε τελευταίος. Θα είναι εκεί, πιστός, για να σας κάνει να περάσετε ωραία και όμορφα. Ήδη, να ξέρετε, φέτος θα δείτε και πάρα πολλά χορευτικά, έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Ήδη, αν ακολουθείτε στα social media όλους τους καλλιτέχνες, θα δείτε ότι κάποιοι δουλεύουν πυρετοδός, πηγαίνουν στο dance studio του Νίκου Μαριάνου, του χορογράφου, και κάνουν εκεί χορογραφίες από το πρωί ως το βράδυ, χτυπιούνται να μάθουν βήματα, τα τραγούδια τους από εδώ. Ετοιμάζουν πάρα πολλά πράγματα φέτος οι καλλιτέχνες για εσάς και θα ζήσετε μια μοναδική και εξαιρετική εμπειρία. Είναι το μόνο δεδομένο. Δώσε λίγο δυνατά! Λοιπόν, πήγαμε να πάρουμε ανάσα και επιστρέφουμε τα δικά σας μηνύματα για να δούμε αν το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό και τι χρειάζεται να κάνεις ώστε ό,τι σου φαίνεται βουνό να μπορείς να το κατακτήσεις. Δώσε θετικά μόνο! Και πάμε δυνατά! Επιστροφή εδώ στο κούλερ μόνο θετικά, γιατί όλα τα αδύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά κατ' εμέ. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι δική μου καθαρά άποψη αυτή, αλλά θεωρώ ότι όταν ο άνθρωπος έχει θέληση, αυτό το κλισέ που λένε ότι ο άνθρωπος μπορεί να πιάσει την πέτρα και να τη στύψει, εγώ πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Θέλει μόνο πίστη στον εαυτό σου, πολλή προσπάθεια και πολλή θέληση. Άμα βγαίνει από μέσα σου, πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα και το ακατόρθωτο να γίνει
να γίνει, ναι, το δυνατό να γίνει αδύνατο. Ναι, το αδύνατο να γίνει δυνατό. Ό,τι να είναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Κατόρθω τέο ήθελα, πει δεν πειράζει. Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει. Δεν τυχαίνει, δεν τις έχουμε τις λέξεις. Λοιπόν, δώσε λίγο δυνατά στα μέντο. Έτσι είναι, όταν βιάζεσαι, έτσι γίνεται, σκοντάφτη. Μας έχουν αυτό που δούμε. Λοιπόν, θέλω να μπείτε κι εσείς στο γνώρισέ.gr, είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα σας το λέω συνέχεια. Εκεί είναι όλοι οι αγαπημένοι μας αθλητές. Όλοι οι αγαπημένοι αθλητές, οι δικοί μας της Παραλυμπιάδας. Και αξίζει να τους στηρίξετε, γιατί καμιά φορά βεβαίως στη ζωή μπορεί να συμβούν τα πάντα. Επίσης δεν ξέρεις, συγγνώμη που το πω έτσι, αλλά δεν ξέρεις τι ξημερώνει στον καθένα. Όμως, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή, πρέπει να είσαι δυνατός και με σθένος να το αντιμετωπίσεις και δεν πρέπει να σταματήσεις να ονειρεύεσαι και να ζεις. Αυτό που λέμε, να μην υπάρχεις. Το να υπάρχεις δεν είναι τίποτα. Το να ζεις είναι το θέμα. Και αυτοί οι άνθρωποι όλοι, εδώ για παράδειγμα βλέπω εγώ τη Δήμητρα Κοροκίδα που αγωνίζεται στη σφαίρα. Είχε την ατυχία της, ναι, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Συνεχίζει τη ζωή της και ζει κανονικά και χαρούμενη και μας κάνει και περήφανος. Και αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν το σεβασμό μας πραγματικά και το θαυμασμό μας και είναι παραδείγματα προς όλους. Γιατί, να, εμένα ρε παιδί μου, πώς σας πω τώρα, μπορεί μια μέρα να πάω για παράδειγμα στο σχολείο, σου λέω τώρα, δράτω της ευκαιρίας και να μην γράψω καλά και να μου μαυρίσει όλη την ημέρα και όλη την εβδομάδα. Όχι. Ό,τι και να γίνεται στη ζωή είναι αντιμετωπίσιμο. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι άσχημο και να συμβαίνει, πρέπει να σε βγάζει πιο δυνατό από εκεί. Και ό,τι άσχημο συμβαίνει, πρέπει να το ξεχνάς, γιατί είναι αυτό που λέμε, συνέβη, τελείωσε. Το να κάθεσαι και να το σκέφτεσαι και να το σκέφτεσαι και να το σκέφτεσαι και να σου χαλάει η μέρα, η διάθεση, οτιδήποτε και πιο σοβαρά πράγματα που συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, που τώρα σου πω ένα παράδειγμα, μόνο πίσω θα σε πηγαίνει. Εγώ έχω κάνει σειρά επίσης τον Παναγιώτη 30 φίλου. Αγωνίζεται στο ατομικό σπάθης, λοιπόν, και ομαδικό ξύφος είχε και αυτός είχε ένα τροχαίο ατύχημα. Αλλά πραγματικά με δύναμη και υπομονή, όπως σας είπαν και λένε και τα παιδιά, το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. Επίσης, ένας πολύ καλός φίλος, ο τρίτος που έχω κάνει σε άρια, θα κάνω κι άλλους και σας προτείνω να μπείτε και να τους γνωρίσετε όλους, είναι ο Αντώνης Τσαπατάκης. Φαντάζομαι ίσως είναι λίγο πάνω κάτω γνωστό, γιατί και ο Αντώνης έχει και δυνατά social media και γενικότερα μένει εκεί στην Κρήτη όταν πηγαίνει, για παράδειγμα. Έχει κάνει και σερφ. Βεβαίως, έχει ανέβει και στη Σανίδη, έχει κάνει σερφ, δεν φοβάται καθόλου, ζει πάρα πολύ ωραία, ευτυχισμένα, μόνο χαμόγελα, μόνο θετικά. Θέλω να τους γνωρίσετε, γνωρίσετε.gr, μπείτε, δείτε και κάντε σε να το διαδώσουμε παντού, να το στηρίξουμε, γιατί αυτά τα άτομα αξίζουν το θαυμασμό μας. Παιδιά, να σας πω κάτι, με παίρνει κάποιος από κανάλι. Το Μάτι Βι με παίρνει. Παιδιά, τι θέλετε, εδώ είμαι, κάνω εκπομπή. Αλλά καλά. Λοιπόν, κάτσε να πω να διαβάσω τα μήνυματά σας όμως. Εντάξει, είδες όμως τι σχέση έχουμε εδώ πέρα στο κανάλι. Κάνουμε εμείς εκπομπή και κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο να μας πει κάτι. Και δεν το πρόλαβα να το σηκώσω, να δω τι με θέλανε από το κανάλι μας. Ποιος είναι, μου κάνει εντύπωση, αφού οι περισσότεροι είστε εδώ πάνω. Η ηρωή μας βλέπει, για παράδειγμα. Ποιος να με θέλει εμένα τώρα που με παίρνει από το κανάλι. Εντάξει, εγώ εδώ είμαι, δεν φεύγω, να ξέρετε. Είμαι πιστή στη θέση μου. Λοιπόν. Πάμε να διαβάσουμε με ένα πολύ ωραίο θετικό τραγούδι, πολύ ωραίο, δώσε δυνατά ρε Άγη μου. Αν πέσω ξαφνικά θα σηκωθώ ξανά. Θάνος Αδαμίδης, καλώς το Θάνο μου, καλό σου μεσημέρι φίλε μου, λέει. Αδύνατο για μένα είναι να τα φτιάξω με μια όμορφη γυναίκα γιατί είμαι μεγάλο στην ηλικία. Θάνο μου, κοίταξε να δεις, για τον καθό, ο καθένας το αδύνατό του το ορίζει ο ίδιος. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι αδύνατο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτό που λένε το πολύ κλισέ, βέβαια, ότι ο αίρος χρόνια δεν κοιτάει, εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει. Απλά ίσως δεν έχεις βρει την κατάλληλη ή δεν έχεις πέσει πάνω στην κατάλληλη. Δε εσύ, Άλεξ, τι πιστεύεις. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να τα φτιάξει με μια μικρότερη ο φίλος μας. Όχι, γιατί πάρα πολλές κοπέλες, να σας πω, ψάχνουν πιο όριμους ανθρώπους, πιο μεγάλους. Τους αρέσουν. Εγώ έχω, για παράδειγμα, γνωστή που δεν μπορεί να τα βρει με την ηλικία, την κοντινή της, τη δική της. Τους αρέσουν οι λίγο μεγαλύτεροι άνθρωποι, λίγο αυτό που λένε, λίγο πιο όριμοι, λίγο πιο πυγμένος ο εγκέφαλος, έτσι λέει. Τώρα τι να σου πω. Δυνατό για μένα είναι να εξακολουθήσω να βγάζω και τα επόμενα χρόνια κάποια λεφτά και ακόμα κάτι δυνατό επίσης για μένα να αγοράσω ένα. Okay, ναι, μου λέει δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση, γιατί έχω μανία με τα video games παρόλη την ηλικία μου. Ευαγγελία μου στη φωτογραφία, είσαι κούκλα.
ο καθένας για τον εαυτό του ορίζει αδυνατό και αδύνατο ό,τι θεωρεί εκείνος. Κάποιος άλλος, για παράδειγμα, εδώ που μας έχουν στείλει μήνυμα αρκετά, με παίρνει και ο πατέρας μου. Λέει, τι γίνεται. Με παίρνει και ο μπαμπάς μου τηλέφωνο. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, τι συμβαίνει. Τι γίνεται, μπας και γίνει κάτι και το κρύβεται. Έχει πάρει ο πατέρας μου στη γραμματεία. Μπας και έγινε κάτι. Σας παρακαλώ, αγχώνομαι τώρα. Και ο πατέρας μου καπάκια τηλέφωνο. Τι έγινε. Λες να έχω κάνει κάτι. Λες να με θέλουν να με πάρουν, να με μπαγλαρώσουν, να πάρουν το κάτι. Λοιπόν, συνεχίζω. Πολύ τηλέφωνο. Θα πάρω εγώ αμέσως. Λοιπόν, αρετή πέτα. Αυτοί οι άνθρωποι λέει μας δείχνουν πως τίποτα δεν είναι αδύνατο στη ζωή αρκεί να έχεις θέληση. Ισχύει, θα συμφωνήσω μαζί σου. Φυσικά αναφέρεται στους αγαπημένους μας αθλητές που σας είπα. Μπαίνετε στο γνώρισετους.gr. Πολύ σημαντικό να τους γνωρίσετε, να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Να τελειώσει το μήνυμα και φύγαμε. Αν ο Μπολτ λέει κερδίζει χρυσά μετάλλια και τον θαυμάζουν, τότε ακόμα πιο άξιοι θαυμασμού είναι όσοι τρέχουν. Που δεν έχουν την όρασή τους και ας μην κερδίζουν, χωρίς να θέλω να παρεξηγήσω, να αμφισβητήσω κάποιον. Ένα απλό παράδειγμα ανέφερα. Ναι, μισό από το διαστημήμα. Είμαι μεγάλη φαν των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών, γιατί όλοι τους κάνουν το αδύνατο δυνατό και τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε για πρότυπα, κατά την άποψή μου. Ευαγγελία μου, πολλά φιλιά, μας έχεις λείψει πολύ αυτή. Φεύγω γιατί με πιέζει ο χρόνος. Σε ανάσα, επιστρέφω και σχολιάζω το μήνυμά σου που είναι υπέροχο και πάρα πολύ ωραίο. Εσείς με παίρνετε τηλέφωνο που κάνω εκπομπή. Μπράβο σας, παιδιά μου. Συγχαρητήρια. Ορίστε. Θα σου απαντήσω στον αέρα. Πάει. Πήγαινε μέσα στο γραφείο. Πάρε μαλλιμέα να σου απαντήσω στον αέρα. Σε παρακαλώ, κάτι. Κατάλαβες. Παίζει και κρίνια. Γιατί δεν απαντάς ενώ κάνεις εκπομπή. Δώσε δυνατά να μας τρελάνε εδώ πέρα. Δώσε λίγο. Δώσε μια ταράκι! Αφιερωμένο στο Μάτι Βίλ, γενικότερα. Στο άτομο αυτό που με παίρνει τηλέφωνο και έχει παράπονο που δεν το σηκώνει ενώ ρε κουμπί. Δώσε! Γιόλο! Εντάξει, έχουμε γίνει λίγο γιόλο εδώ, ε. Είναι γιόλο η φάση. Όπως βλέπεις, το αδύνατο και είναι δυνατό, σου λέει. Γιατί έτσι θα σηκώσει τηλέφωνο. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει τηλέφωνο στον αέρα. Και βέβαια μπορεί να σηκώσει τηλέφωνο στον αέρα. Λοιπόν, έχω τα μηνύματά σας, αρετή, πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Υπενθυμίζω, κοίταξε να δεις, όλα στη ζωή είναι θέμα θέλησης. Για παράδειγμα, ακούω εγώ τώρα, μου λένε, ρε παιδί μου, πολύ σκόμψης, Ευαγγελία μου, δεν μπορώ να βρω δουλειά. Δυστυχώς, βεβαίως, έχουμε αρκετή ανεργία. Βέβαια, εγώ προσωπικά σαν Ευαγγελία, που δουλεύω από τα 17 μου και έχει τύχει να κάνω και τρεις δουλειές ταυτόχρονα, θέλω να σου πω ότι αν θέλεις να βρεις δουλειά, εγώ θεωρώ ότι μπορείς να βρεις δουλειά. Και δουλειά γενικότερα δεν είναι ντροπή. Εξαρτάται όμως τι δουλειά θέλεις να βρεις. Δηλαδή αυτό που λένε ότι σου λέει ρε παιδί μου, ακούς τη γειτονιά σου ότι ζητάνε έναν υπάλληλο εκεί. Και λες, α, εγώ δεν πάω εκεί, δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ δεν πάω να δουλέψω εκεί. Δεν είναι έτσι. Παιδιά, δεν μπορώ να ακούω τον κόσμο να μου λέει δεν μπορώ να βρω δουλειά. Ψάχνω. Παιδιά, με παίρνει ο πατέρας μου πάλι. Τι γίνεται σήμερα. Ρε πατέρα, τι συνέβη. Τι γίνεται, πας και έχει γίνει τίποτα. Αγώνομαι τώρα. Λοιπόν, το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό σε όλους τους τομείς. Και ακόμα και ένα θέμα υγείας να υπάρχει, που αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα, θεωρώ εγώ, όπως λένε και τα παιδιά και όπως λένε και οι αγαπημένοι μας αθλητές, ακόμα και αυτό δεν πρέπει να σας ρίχνει. Δεν πρέπει πραγματικά να σας γεμίζει απεσιοδοξία και μαύρες σκέψεις στο μυαλό. Δεν πρέπει να σκεφτείτε μία στιγμή ότι έχει τελειώσει η ζωή σου, ότι έχει. Υπάρχει σέρφερ. Το ξέρει και ο Άλεξ. Η Μπέθανη Χάμιλτον, εξαιρετική. Τη σέβομαι, τη θαυμάζω, την ακολουθώ στα social media. Η κοπέλα αυτή είναι και αληθινή ιστορία. Έχει γίνει και ταινία που τη έκοψε το χέρι στο σερφ. Ένα κερκαρία είχε ένα ατύχημα, σκόπηκε το χέρι. Ευτυχώς όμως, να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να μην ζει. Ζει όμως και ξέρει κάτι. Ζει. Είναι παντρεμένη, είναι μαμά, κάνει σερφ, κατεβαίνει σε αγώνες και μπορεί και κάνει σερφ ακόμα και χωρίς το ένα της χέρι και δεν μπαίνει σε κατοικήματα ένα μέτρο, μπαίνει σε κατοικήματα 5 και 6, 7 και 8 μέτρα, έτσι, και διαγωνίζεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του σερφ. Γιατί,
γιατί το θέλει, γιατί το αγαπάει και γιατί ούτε μία στιγμή δεν άφησε τον εαυτό της να πέσει. Σίγουρα, όταν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, το πρώτο πράγμα είναι μαύρη σκέψη. Όχι και αυτό και δεν έχω ζωή εγώ πια και δεν αυτή δεν γίνεται και δεν θα κάνω τίποτα. Όχι. Πρέπει να δεις τη θετική πλευρά και να πεις ότι ευχαριστώ, είμαι ζωντανός, είμαι καλά και θα συνεχίσω και θα πάω κόντρα σε αυτό το πράγμα πιο δυνατά. Πιο δυνατά, βάλε στο μυαλό μου φωτιά. Μην μέλησες, θα είναι στην ημέρα θετικής ενέργειας. Παρασκευή, 9 Σεπτέμβρη, στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Θα γίνει χαμός, θα είμαστε όλοι εκεί. Και να σου πω και κάτι. Θέλω, άμα θέλετε, να μπείτε, να διαβάσετε, αν θα το ξέρετε, πολλοί που διαβάζετε γενικότερα και ψάχνετε, θα το ξέρετε, το αδύνατο γίνεται δυνατό. Είναι ένα απόσπασμα από τον Νίκο Καζαντζάκη, θέλω να σας πω. Πολύ από το βιβλίο, λοιπόν, ο καπετάν Μιχάλης, αν σας ενδιαφέρει, αν διαβάζετε και αυτό. Λέει, λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα που το βρήκα να σας διαβάσω. Ποιος είναι, θα διαβάσω, το διαβάσω πάρα πολύ. Αλλά για να καταλάβετε, πώς θα πιστέψουν, λέει, οι άπιστοι, τι θάματα μπορεί να γεννήσει η πίστη. Έχει να κάνει με το αδύνατο που γίνεται δυνατό. Ξεχνούν, λέει, πως η ψυχή του ανθρώπου γίνεται παντοδύναμη όταν συνεπαρθεί από μια μεγάλη ιδέα. Ναι, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε την εσωτερική δύναμη, ξεχνάμε όλο αυτό που έχουμε μέσα μας και πέφτουμε. Και δεν κάνουμε μαύρες αυτές τις σκοτεινές σκέψεις και λέμε πω δεν μπορώ, δεν θα το κάνω, δεν θα γίνει, δεν θα αυτό. Όχι, μπορείς να κάνεις τα πάντα και μπορείς να καταστήσεις και το στόχο σου και μπορείς να πετύχεις ό,τι εσύ θέλεις και βάλεις σκοπό και στόχο και στο μάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το απόσπασμα, είναι μεγάλο, δεν θα σας το διαβάσω για να μην φάω το χρόνο. Αλλά είναι από το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, είπα ο καπετάν Μιχάλης, όταν το αδύνατο γίνεται δυνατό. Ωστόσο, επειδή θα πρέπει να φύγω, δώσε λίγο μέλισσες. Θα το διαβάσω και άλλα μηνύματα. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω και τα μηνύματα γιατί θέλω να ακουστεί η δική σας φωνή. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το σημερινό θέμα το βάλαμε καθαρά και μόνο για τους αγαπημένους μας παραολυμπιακούς, για τους παραολυμπιακούς αγώνες και τους αγαπημένους μας Έλληνες αθλητές που πάνε εκεί και δίνουν το καλύτερο σε αυτό και ήδη έχουν πάρει ένα μετάλλιο και είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι και τα παιδιά δίνουν το καλύτερο σε αυτό και προσπαθούν βασικό γιατί το θέλουν. Γνώρισε τους.gr, μπείτε να τους γνωρίσετε, να δείτε τις ιστορίες τους, να δείτε ποιο ατυχηματάκι, τι είχε ο καθένας, πώς κατέληξε, που κατέληξε, σε ποιο άθλημα αγωνίζονται, τι κάνουν, τι έχουν κατακτήσει. Έχουν επίσης δίνουν πολλές συμβουλές, πολλά δικά τους, πολλά έχουν άλλοι μοιράζονται το μότο τους, κάποια άλλα τα αγαπημένα τους τραγούδια. Είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι να ξέρετε και αξίζει να τους γνωρίσετε και να κάνετε share στα προφίλ σας, όπως κάναμε όλοι. Θοδώρα Βαδ, αδύνατο λέει είναι να μην πάρει ελαδάρα μετάλλιο και δυνατό να είναι στην κορυφή του κόσμου. Γεια σου Θεοδώρα μου, καλό μεσημέρι. Βασιλική λέει αδύνατο, δυνατό για μένα είναι να κρατάω ισορροπία με τους ανθρώπους. Μπορείς να το κάνεις. Κυριακή Νόιζερ, με προσπάθεια και κόπο όλα γίνονται, δεν υπάρχει αδύνατο και δυνατό. Συμφωνώ μαζί σου. Κώστας Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει αδύνατο και δυνατό. Αν κάνεις σκληρή δουλειά, όλα γίνονται. Μπράβο, ρε παιδιά, πολύ ωραία μηνύματα. Ξενάκι Στράτος, Ευαγγελίες, υπέροχη συνέχιση, έτσι αγαπάμε. Και εγώ πολύ, πολύ ήθελα να διαβάσω τα μηνύματά σας πριν φύγω. Πρέπει να φύγω γιατί ο χρόνος μας πιέζει πιο δυνατά. Δυνατά, δυνατά, με μέλη θα φύγουμε. Καλό μεσημέρι, αύριο με καινούριο θέμα. Μόνο θετικά, μόνο δυνατά και με πολύ χαμόγελο.